Από το περιστατικό του Roswell και μετά υπήρχαν άπειρες αναφορές για θεάσεις UFO και συναντήσεις με εξωγήινους, γκρίζους, ερπετόμορφους και επίσης υπήρχαν αναφορές για απαγωγές που για κάποιο ανεξήγητο λόγο οι εξωγήινοι επέστρεφαν τους απαχθέντες στον πλανήτη μας σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Κυνηγοί UFO σε όλο τον κόσμο ψάχνουν εν αγωνίως για οτιδήποτε. Τα τελευταία χρόνια όμως κάτι έχει συμβεί μάλλον και δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις για θεάσεις UFO, αναγκάζοντας τους ερευνητές να ανασκευάσουν τις θεωρίες τους ότι τελικά οι εξωγήινοι έχουν ήδη έρθει και είναι ανάμεσά μας. Τα τελευταία χρόνια όλα τα τηλεσκόπια των αστρονόμων είναι στραμμένα στους ουρανούς και επιπλέον και οι δορυφόροι χτενίζουν το διάστημα, αλλά έως τώρα τίποτα. Πώς γίνεται να υπάρχουν κάποιοι στη Γη να λένε πως ήταν UFO, αλλά οι αστρονόμοι και οι επιστήμονες να μην έχουν δει κάτι? Οι ημέρες των εντυπωσιακών μαρτυριών μάλλον έχουν περάσει. Υπήρχαν αναφορές για εντυπωσιακές στενές επαφές που μόνο διαγαλαξιακός πόλεμος δεν είχε ξεκινήσει. Επιπλέον, πώς γίνεται μια θέαση UFO να την είδε μόνο ένας ή μια παρέα και όχι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης? Είναι δυνατόν να ξοδεύει ένας εξωγήινος πολιτισμός απίστευτους πόρους ενέργειας για να ταξιδέψει από την άλλη άκρη του σύμπαντος για να πει ένα απλό γεια σου σε ένα-δύο άτομα, άντε τρεις, και να φύγει? Ο λόγος που έχει στερεύσει η συνωμοσιολογία περί επαφών με εξωγήινους είναι η τεχνολογία. Όλοι έχουμε μια κάμερα, ένα smartphone που σε περίπτωση κάποιας πραγματικής επαφής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα και έτσι να έχουμε μια απτή απόδειξη. Για παράδειγμα, στην γειτονική Τουρκία πριν λίγα χρόνια υπήρξε μια περίοδος που όλοι πίστευαν ότι είχαν δει κάποιο UFO. Οι αποδείξεις τους ήταν κάποια φωτογραφία ή βίντεο που είχαν φωτογραφίσει κινέζικα φαναράκια αντανακλάσεις φωτός, ενώ το μοναδικό εξωγήινο που είχαν φωτογραφίσει ήταν ο πλανήτης Αφροδίτη και ο πλανήτης Άρης. Τις δεκαετίες από 40 έως και τα τέλη του περασμένου αιώνα δεν υπήρχε τόσο διαδεδομένη η τεχνολογία και έτσι τα παραμύθια περί εξωγήινων έδιναν και έπαιρναν. Εκείνες τις δεκαετίες οι πληροφορίες ταξίδευαν με το ταχυδρομείο, ενώ σήμερα με το πάτημα ενός σκοπιού έχει μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη. Εκείνη η χρονοβόρα διαδικασία δημιουργούσε ένα πέπλο μυστηρίου που ευνοούσε τους έξυπνους που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τους πολλούς για να πουλήσουν βιβλία και περιοδικά του είδους. Τι έγινε ξαφνικά? Πού πήγαν οι εξωγήινοι? Μήπως έπεσε σήμα και είπαν όχι, οι άνθρωποι απόκτησαν κάμερες και smartphone και είπαν δεν ξαναπάμε στη Γη? Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.